Σήμερα στέλνουμε ένα μεγάλο μήνυμα. Ξεκινήσαμε αρχικά από το πρώτο βήμα. Να φτιαχτούν αυτά τα τρία σωματεία και να σηκώσουμε κεφάλι. Το δεύτερο βήμα ήταν μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, μέσα από τους αγώνες μας, να μετρήσουμε κατακτήσεις. Το τρίτο και καθοριστικό βήμα είναι αυτό που συνεχίζεται σήμερα και θα το πάμε μέχρι τέλους, να υπογραφεί κλαδική σύμβαση στην κτηνοτροφία. Δίνουμε μάθημα ζωής και στην περιοχή και στο λαό και στους εργαζόμενους της περιοχής να κάνουν επίσης δική τους υπόθεση αυτό που κάνουμε σήμερα και σε άλλους εργασιακούς χώρους. Βήμα το βήμα θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Θέλω να θυμίσω, συνάδελφοι, πως λίγα χρόνια πριν δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους που σήμερα κάνουν δική τους ξεχωριστή κινητοποίηση για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, είτε δεν υπήρχε οργάνωση, είτε κυριαρχούσε ο φόβος, είτε κυριαρχούσε η μυρολατρία και η υποταγή. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ μετά από μία πορεία που συντονίσαμε τα βήματά μας. Συντονιστήκαμε σε κοινές κινητοποιήσεις. Διαμορφώσαμε κοινή συλλογική σύμβαση εργασίας κλαδική και διεκδικούμε την υπογραφή της. Είμαστε εδώ γιατί πλέον αυτό που συμβαίνει στις επιχειρήσεις, στις κτηνοτροφικές, δεν πάει άλλο. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε να ζήσουμε. Ζητάμε να δουλέψουμε για να μπορούμε να ζήσουμε. Όχι να ζούμε για να μπορούμε να δουλεύουμε. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί. Και όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής, θα προσπαθήσουμε μαζί με εσάς και αν το θέλετε κι εσείς, να το πάμε μέχρι τέρμα. Υπογραφή σε κλαδικές συμβάσεις. Πλάι-πλάι στις απεργιακές σας φρουρές, στις περιφρουρήσεις για τις απεργίες και τις διεκδικήσεις σας. Σας ξέρουμε γιατί έχετε βρεθεί στην πύλη του νοσοκομείου για να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους δουλειάς. Σας ξέρουμε όμως και από μία άλλη μπάντα, αρνητική που δεν ταιριάζει στην εποχή μας. Σας ξέρουμε γιατί έρχονται δεκάδες συνάδελφοί σας, μπορεί και κάποιοι από εσάς στο νοσοκομείο, μετά από εργατικά ατυχήματα, μετά από χτυπήματα σε μέσες, χέρια, πόδια, από την τραγική κατάσταση των όρων δουλειάς, τις οποίες βιώνετε μέσα σε ψυγεία, μέσα σε άθλιους χώρους δουλειάς, με συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύετε. Τα ξέρουμε. Πρόσφατα στο νοσοκομείο μας θρηνήσαμε ακόμα έναν άνθρωπο από το εργοστάσιο, από τα ναυπηγεία που δούλευε εργολαβικός ήλιο με ήλιο. Για μας αυτές οι εικόνες στον 21ο αιώνα είναι αποτρόπες και απαράδεκτες.